Πάμε στο Καρπενήσι. Εκεί μας περιμένει ο κύριος Χρήστος Αρμάγος, ο οποίος είναι πρόεδρος κοινότητας Καρπενησίου, και η κυρία Σοφία Φλέγκα, πρόεδρος ξενοδόχων Καρπενησίου. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα και από εμάς. Καλησπέρα από το δροσερό Καρπενήσι στην όμορφη Κρήτη. Από την όμορφη πόλη μας, από το κέντρο της Ελλάδος. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή, κύριε Αρμάγο, πώς είναι εκεί οι καιρικές συνθήκες? Είναι χαμηλή η θερμοκρασία. Είναι χαμηλή η θερμοκρασία. Όπως βλέπετε και εμείς είμαστε ντυμένοι. Ναι. Χειμωνιάτικα. Χαμηλή θερμοκρασία, κυρία Φλέγκα. Για πολύ κρύο. Επισκέπτες υπάρχουν, έχουν έτσι αποφασίσει να περάσουν διακοπές στο Καρπενήσι? Φυσικά, επισκέπτες υπάρχουν, και να τονίσουμε και να ευχαριστήσουμε τους φίλους μας από την Κρήτη, τους κριτικούς που μας επισκέπτονται χρόνια τώρα. Ιδιαίτερα μετά το τέλος της δικής σας σεζόν, επισκέπτονται την αρχή και στηρίζουν τη δικιά μας σεζόν. Μάλιστα, όμορφο. Έχουν ήδη αρχίσει οι επισκέπτες να έρχονται. Ναι. Και περιμένουμε σήμερα και αύριο τους εκδρομείς των Χριστουγέννων. Οι πληρότητες που κυμαίνονται? Οι πληρότητες είναι, για τα δεδομένα της εποχής αυτής που διανύουμε, είναι καλές. Τώρα η Κρήτη πέφτει λίγο μακριά, βέβαια, για να κλείσει κάποιος τελευταία στιγμή και να έρθει στο Καρπενήσι, αλλά ξέρουμε ότι έχετε πάρα πολλούς εκτός Κρήτης, κριτικούς, σωστά, τους οποίους καλούμε να μας επισκεφθούν στο Καρπενήσι αυτές τις μέρες. Ακόμη και αν δεν έχουμε κλείσει, πάντα υπάρχει κάτι τελευταία στιγμή. Αυτό το ξέρετε ιδιαίτερα εσείς, ότι η τελευταία στιγμή πάντα βρίσκεις και τις καλύτερες προσφορές και τις καλύτερες παροχές. Πάμε στον πρόεδρο της κοινότητας. Τι ξεχωριστό έχει εκεί η περιοχή σας? Σήμερα να σας πω ότι αυτή τη χρονιά ο Δήμος Καρπενησίου έχει στολίσει πάρα πολύ όμορφα την πόλη μας. Έχουμε επισκέπτες, όπως σας είπε η Πρόεδρος, σύμφωνα με τα δεδομένα που τρέχουν αυτή την περίοδο, ειδικά τα δύο τελευταία χρόνια που είχαμε αυτή την κρίση, δημιουργήθηκαν πάρα πολλά προβλήματα. Αισιοδοξούμε ότι θα έχουμε μια καλύτερη σεζόν φέτος, αυτή τη χρονιά. Το χιονοδρομικό κέντρο είναι σε καλή κατάσταση αυτή τη χρονιά, θα ανοίγει αυτές τις μέρες, έχει αρκετό χιόνι. Περιμένουμε τους επισκέπτες μας να έρθουν, να ευχαριστηθούν, να χαρούν και να γιορτάσουν μαζί τους αυτές τις όμορφες μέρες. Κυρία Φλέγκα, καμία σχέση βέβαια με την περίοδο προ-κορονοϊού. Καταλαβαίνουμε τους λόγους. Ακριβώς. Ακριβώς. Και για τις επιχειρήσεις εκεί και για εσάς τους ξενοδόχους. Έτσι ακριβώς. Και βάλτε συν ένα γεγονός ακόμη, ότι εμείς τώρα 2 χρόνια περίπου μία ανοίγουμε, μία κλείνουμε. Μία ανοίγουμε, μία κλείνουμε. Τα φετινά Χριστούγεννα όντως είναι ιδιαίτερα. Ναι. Ευελπιστούμε όμως ότι να είναι και τα τελευταία σε αυτή την κατάσταση που περνάμε. Να τελευταία είναι τελευταία δύσκολα. Χρονιά. Μάλιστα. Ειλικρινά. Γιατί... Να... Βέβαια, γιατί δεν πάει άλλο. Εννοείται, έχετε φτάσει στα όρια σας και οι επιχειρηματίες. Δεν πάει άλλο, ακριβώς. Και οι συνθήκες το χειμώνα δεν είναι ίδιες με το καλοκαίρι. Είναι λίγο πιο δύσκολες εδώ στα ορεινά. Οπότε το να ανοιγοκλίνεις μια επιχείρηση αναδιαστήματα είναι και αρκετά κοστοβόρο και αρκετά δύσκολο. Και βέβαια το Καρπενήσι είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς πανελλαδικά. Δεν θα πω πιο δημοφιλής, ίσως να είναι και ο πιο δημοφιλής προορισμός χειμερινός πανελλαδικά. Και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Αρμάγε, αν παραμένουν κλειστές επιχειρήσεις, δηλαδή εστίασης, λιανεμπόριο, ξενοδοχειακές μονάδες, και η κυρία Φλέγκα μπορεί να μας πει βέβαια, λόγω πανδημίας. Να σας πω το εξής, ότι έχει μειωθεί η αγορά μας, έχει μικρύνει η αγορά μας, εξαιτίας και της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης που περάσαμε, αλλά και της... του COVID εξαιτίας της πανδημίας. Ναι. Ευελπιστούμε ότι θα βελτιωθεί η εικόνα τώρα, ευελπιστούμε ότι θα κινηθεί η αγορά, θα πάρουν κάποια χρήματα οι επαγγελματίες μας να σταθούν ξανά, να ορθοποδήσουν. Να σκεφτείτε το εξής, ότι εμείς είμαστε ένας προορισμός, τουριστικός προορισμός για όλη τη χρονιά, για όλο το έτος. Και στηριζόμαστε πάρα πολύ στο τουριστικό προϊόν. Αυτό θέλουμε να το κρατήσουμε, θέλουμε να το αναπτύξουμε, θέλουμε να το μεγαλώσουμε. Αυτό είναι το μέλημά μας. Εύχομαι βέβαια αυτή η λέλα που περνάμε αυτή την περίοδο να φύγει, εμείς παγκοσμίως δηλαδή να επανέλθει η κανονικότητα,
να κινηθεί η αγορά, να κινηθεί η οικονομία παγκοσμίως, να έρθουν πάλι τα χαμόγελα στα πρόσωπα όλων των ανθρώπων και η επόμενη χρονιά να είναι καλύτερη για όλους μας. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Φλέγκα. Κύριε Αρμάγη, να σας ευχαριστήσουμε. Καλά. Καλές γιορτές. Να ευχηθούμε κι εμείς, ναι, Σοφία. Και να θυμίσουμε ότι η Κρήτη ταξιδεύει Καρπενήσι φέτος. Να είστε καλά, τους χαιρετισμούς μας, βέβαια. Να σας πω και το εξής, ότι όλα τα σχολεία μας, εδώ, όταν είχαμε τις πενθήμερες εκδρομές, πήγαιναν Κρήτη. Βέβαια. Να είστε καλά. Τώρα να πω και εγώ από τη σειρά μου, συγγνώμη, χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα σε όλους. Καλή πρωτοχρονιά και να έχουμε και επόμενη χρονιά να είναι πολύ διαφορετική από αυτή που έχουμε περάσει. Να είστε καλά τους χαιρετισμούς μας. Και πάλι χρόνια πολλά. Να είστε καλά τους χαιρετισμούς μας.